Καλησπέρα από τα Vola.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Άνοιξης. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Άνοιξη Αχιλλάς κάτω Αχαρνών ήρθε υπέρ της Άνοιξης με 3-0. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κοσμά Δημήτρη, τον προπονητή της Άνοιξης. Κύριε Κοσμά, κάποιες δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα? Εντάξει, για εμάς δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα σήμερα. Έτσι αλλιώς είχαμε με τα παιδιά να πούμε πολύ δυνατά στον αγώνα. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε σχετικά γρήγορα. Στο δεύτερο ημίχρονο το ίδιο. Μπορέσαμε να το διαχειριστούμε για το παιχνίδι, να κάνουμε κάποιες αλλαγές, γιατί έχουμε και το παιχνίδι της Τετάρτης στο κύπελλο που βρισκόμαστε στους 8 με τον ΑΕΤ Σπατών. Συν την άλλη Κυριακή πάλι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με το Κρυονέρι. Είχατε κάποιους τραυματισμούς? Είχαμε μόνο την απώλεια του Τζάθα λόγω τιμωρίας. Αυτά, δεν είχαμε άλλη απώλεια. Ήμασταν πλήρεις και πάμε τώρα να κοιτάμε το παιχνίδι της Τετάρτης του κυπέλλου που μας ενδιαφέρει. Το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα επόμενα 2-3 θεωρείτε ότι είναι αυτό της Τετάρτης? Εντάξει, Τετάρτης είναι για άλλο θεσμό. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα γιατί όλες οι ομάδες θέλουν βαθμούς είτε για να... είτε για τη σωτηρία τους, είτε για, να... είτε για την άνοδο τους. Οπότε είναι όλα δύσκολα και όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω με κάποιες μικρές διαφορές στο ίδιο επίπεδο. Και φαντάζομαι ότι κανένα παιχνίδι δεν το θεωρείτε πλέον εύκολο έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Και αν δείτε και τη βαθμολογική κατάσταση, όλες οι ομάδες είναι πολύ κοντά, ειδικά οι ομάδες που κυνηγάνε την πέμπτη θέση που οδηγεί στην απευθεία σωτηρία. Είναι πολύ κοντά.